Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση στην Καστοριά και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να ενισχυθεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, σας γνωρίζω ότι με ενέργειες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη μετακινηθεί και αναλάβει υπηρεσία ένας διευθυντής καρδιολογίας, ένας επιμελητής Α γενικής ιατρικής, μία διευθύντρια παθολογίας, ένας επιμελητής Β γενικής ιατρικής, ένας διευθυντής ακτινοδιαγνωστικής, ένας ιατρός βιοπαθολόγος, ένας επιμελητής Α μικροβιολογίας, 10 αγροτικοί γιατροί, 7 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, 2 εργαζόμενοι ιατρικών εργαστηρίων, 1 εργαζόμενοι για βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και ένας εργαζόμενος καθαριότητας. Παράλληλα, έχουν ήδη αποσταλεί ως μέσα ατομικής προστασίας πάνω από 6.500 μάσκες όλων των ειδών, 1.000 γάντια, 550 μπλούζες για χειρουργείο, 50 ποδιές ολόσωμες, 600 ποδονάρια, 100 σκούφι και 24 ειδικά γυαλιά. Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λειτουργεί σε επίπεδο ΤΕΠ, ΤΕΠ για COVID-19 και μονάδα τεχνητού νεφρού, εξυπηρετεί επίγουσες ανάγκες υπόπτων περιστατικών στην παθολογική κλινική και για τη στήριξή του και από το Υπουργείο Υγείας διασφαλίστηκε η αναγκαιότητα αλλά και δυνατότητα διακομιδής στα όμορα νοσοκομεία Γρεβενών, Κοζάνης, Φλόρινας, Πτολεμαΐδας και στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας όλων των περιστατικών. Επίσης, σας γνωρίζω ότι στην Καστοριά βρίσκεται ήδη πενταμελές κλιμάκιο του ΕΟΔΗ με επικεφαλής τον γιατρό Δημήτρη Λιόπουλο, ενώ από αύριο στο πλευρό του Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας τίθεται ειδική ομάδα διαχείρισης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με επικεφαλής τον Ταγματάρχη Στρατιωτικό Γιατρό Ευρυπίδη Μακρυγιάννη, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνεχίζοντας την ενημέρωση, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι η ανταπόκριση των πολιτών στην πρόκληση και πρόσκληση για εθελοντική προσφορά είναι πραγματικά συγκινητική από τις πρώτες ώρες που αναρτήθηκε η πλατφόρμα Εθελοντή. Ειδικά τις πρώτες ώρες υπολογίζεται ότι συμπληρώνονταν μία αίτηση ανά 6 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 5 ημέρες λειτουργίας οι αιτήσεις εθελοντών έφτασαν τις 10.000, ενώ η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεχίζονται αμείωτη. Οι αιτήσεις των εθελοντών, αφού κατανεμηθούν ανά ειδικότητα, θα αποσταλούν στις υγειονομικές περιφέρειες και εκείνες με τη σειρά τους θα τους τοποθετήσουν στις υπηρεσίες εκείνες που παρουσιάζεται σημαντική ανάγκη. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω για δύο ζητήματα. Αύριο, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υγείας, τον κύριο Πρεζεράκο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, τους δύο υπαρχηγούς της Ελλάς και της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγους Δασκαλάκη και Κλεφτοσπύρο, και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θεοδόρου, θα μεταβώ στη Βόρεια Ελλάδα για να βρεθώ μαζί με τους τοπικούς φορείς και τα στελέχη των περιοχών που τελούν σε καραντίνα. Στις 9 θα βρίσκομαι στη Νεάπολη Κοζάνης για να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη θέματα που αφορούν στη Δραγασιά και τη Δαμασκηνιά, και στη 1 η ώρα θα βρεθώ στη Σμύνθη για να συζητήσουμε με τον αντίστοιχο Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων στον Εχήνο.